Από την σκιά της Ακρόπολης στους Αμπελόκηπους. Ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Βαρουφάκης μετακόμισε με τη σύζυγό του Δανάη Στράτου σε νέο διαμέρισμα μιας πολυκατοικίας που βρίσκεται σε κομβικό σημείο των Αμπελοκήπων, αφού συνορεύει με το ελεγκτικό συνέδριο, το Υπουργείο Τουρισμού, ενώ λίγο πιο κάτω βρίσκεται και το κτίριο της Αμερικανικής Πρεσβείας. Μάλιστα, βίντεο του πρώτου θέματος δείχνει τον Υπουργό να βγαίνει από την είσοδο του νέου του σπιτιού και να επιβιβάζεται σε αυτοκίνητο που τον περίμενε. Οι γείτονες του ζεύγους Βαρουφάκη Στράτου αντιμετώπισαν θετικά την έλευση του Υπουργού στην περιοχή τους. Και μάλιστα, όπως λένε, νιώθουν μεγαλύτερη ασφάλεια. Έχετε δει καθόλου τον Βαρουφάκη εδώ? Από τότε, πάει καμία κοσαριά μέρες έχει έρθει, τουλάχιστον 2-3 φορές. Στο περίπτερο, απέναντι εδώ τον παίρνουν με τη σύζυγό του, μια χαρά άνθρωπος. Σας χαιρετάει? Ναι, είναι πολύ ευγενικός. Πολύ καλός. Ναι. Στο τέταρτο όροφο ξερωμένη, ένα διαμέρισμα 180 τετραγωνικά είναι, που είναι ενωθεί δύο διαμερίσματα. Ωραίο για τη γειτονιά μας. Τον έχω δει, ναι, όλη η πολυκατοικία τον έχει δει, αφού είναι το άνθρωπος που μένει στο τέταρτο όροφο. Μάλιστα, εγώ περπατάω με μαγκούρα και είχε βγει από το γκαράζ με τη μοτοσυκλέτα και περίμενε να περάσω εγώ για να ανέβω, να περάσω για να έρθω στα σκαλοπάτια και μετά έφυγε. Mm-hmm. Με είδε να ανέβω τις σκάλες και μετά έφυγε. Δηλαδή μιλάμε για έναν άνθρωπο προσιτό, ευγενικό. Τα πάντα. Είχε έρθει που αγόρασε κάτι κοκακόλες. Αυτό, ευγενέστητος κύριος. Πρόκειται για δύο ενωμένα διαμερίσματα που βρίσκονται στον τέταρτο όροφο της πολυκατοικίας, συνολικού εμβαδού 180 τετραγωνικών μέτρων και μεγάλη ενιαία βεράντα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ενοικιάστηκε μέσω μεσητικού γραφείου έναντι 800 ευρώ το μήνα. Και σημαντικό ρόλο στην επιλογή του διαμερίσματος είναι το γεγονός ότι στο ισόγειό του λειτουργεί ανεξάρτητο ιδιωτικό πάρκινγκ. Ένας από τους προηγούμενους ενίκους του συγκεκριμένου διαμερίσματος ήταν και η ηθοποιός Εμιλία Ευσηλάντη, η οποία μίλησε στην εκπομπή μας. Εγώ έχω φύγει από το σπίτι αυτό το λιγότερο εδώ και 10 χρόνια. Είναι ένα πολύ ωραίο σπίτι. Mm-hmm. Είναι ένα μεγάλο σπίτι, δηλαδή. Ένα μεγάλο σπίτι, ναι. Mm-hmm. Ναι, μεγάλο σπίτι. Ωραίο σπίτι. Mm-hmm. Ένα ωραίο διαμέρισμα. Αλλά δεν είναι και τίποτα τόσο φοβερό. Ένα αστικό διαμέρισμα. Δεν έγινε κάτι το τρομακτικό. Uh-huh. Το οποίο είναι σε μια κλασική πολυκατοικία ή είναι σε μια. Σε μια κανονικότητα πολυκατοικία, κανονικότητα του διαμέρισμα, αστικό διαμέρισμα. Δεν είναι κάτι τρομακτικό. Τι άλλο να σας πω. Άλλωστε και στο παλιό του σπίτι στην περιοχή της Ακρόπολης, ο Υπουργός Οικονομικών είχε αφήσει τις καλύτερες εντυπώσεις. Το πατάει με τα πόδια, πολλές φορές κυκλοφορεί με το αυτοκίνητό του και πάει στη δουλειά του. Ένας απλός άνθρωπος, μιλάει σε όλο τον κόσμο. Ο πιο ωραίος Υπουργός Οικονομικών πέρα. Σκοπός είναι να τα βουλέψει και να τα βγάλει πέρα. Καλός τύπος, ωραίος τύπος. Περνούσαμε τους μέλη την καλημέρα, αυτά λέγαμε τα διάφορα. Για πάμε στην Ελένη την Κοτέ, λοιπόν, να μας πει περισσότερα. Ελένη. Μία συνηθισμένη, λοιπόν, πολυκατοικία, ένα διαμέρισμα 180 τετραγωνικών. Το ζεύγος Βαρουφάκη μετακόμισε πριν από περίπου ένα μήνα. Όπως λένε οι κάτοικοι, αν και δεν τον έχουν δει συχνά να κυκλοφορεί εδώ στη γειτονιά, γιατί τις περισσότερες μέρες λείπει για επαγγελματικές υποχρεώσεις στο εξωτερικό. Ωστόσο, τις ελάχιστες φορές που τον έχουν δει, κάνουν λόγο για ένα ευγενέστατο, καλοσυνάτο άνθρωπο. Να αναφέρουμε βέβαια ότι το διαμέρισμα αυτό, όπως μας μετέφεραν οι κάτοικοι, είναι δύο διαμερίσματα ενωμένα. Έχει γίνει μια ανακαίνιση πολύ παλιά, έχουν ενωθεί δύο διαμερίσματα του τετάρτου ορόφου και έχουμε 180 τετραγωνικά. Η μετακόμιση έγινε περίπου πριν από ένα μήνα, ήρθαν εδώ στη γειτονιά την πρώτη Κυριακή της μετακόμισης δύο φορτηγά με γερανό, ανέβασαν όλα τα έπιπλα και τα υπάρχοντα του σπιτιού που υπήρχαν στο νεοκλασικό της Ακρόπολης και επίσης ήρθε την επόμενη Κυριακή άλλο ένα φορτηγό με τα συμπληρωματικά έπιπλα του ζεύγους. Κοντά μας, Τατιάνα, έχουμε και τον κύριο Νίκο, είναι ένας από τους λίγους κατοίκους που έχει δει τον κύριο Βαρουφάκη και την σύζυγό του και να μας πει λίγα παραπάνω πράγματα. Κύριε Νίκο, πότε είδατε τελευταία φορά το ζεύγος? Τη μέρα που έφευγε για Λετωνία. Κατέβηκε κάτω ένα αυτοκίνητο
τον πήρε, κατέβηκε η γυναίκα, χαιρετηθήκαν, φιληθήκανε, όμορφα, ωραία. Κούκλα η γυναίκα, κούκλος κι αυτός. Χαιρόμαστε πολύ στη γειτονιά μας που ήρθε αυτός ο άνθρωπος. Εκείνη την ημέρα κατέβηκαν, κυρία Νίκο, με μια βαλίτσα στο χέρι, τα σκαλιά της πολυκατοικίας. Μια μικρή, ένα μικρός από ακριβώς είχε. Μετά κατέβηκε και η γυναίκα του. Αποχαιρετιστήκανε, φιληθήκανε. Όμορφα, απλός άνθρωπος, πάρα πολύ ωραίος. Έχω μαγαζί με ρούχα και με ενδιαφέρει κιόλας να μαζεύεται και κόσμο στη γειτονιά. Ομόρφη είναι η γειτονιά μας. Έχουμε και ασφάλεια, μεγάλο πράγμα. Οπότε όλα καλά. Εύχομαι να έχει και αίσιο τέλος. Την ημέρα που έγινε η μετακόμιση, κύριε Νίκο, τι έγινε, είχε κλείσει ο δρόμος εδώ? Είχε κλείσει ο δρόμος μισή μέρα την Κυριακή. Είχε κλείσει ο δρόμος, ήταν πολλά τα πράγματα, γερανή, αυτάκια. Η κυρία ήταν, ο Βαρουφάκης έλειπε έξω. Αλλά είναι ευχάριστος άνθρωπος. Τι μετέφεραν, μου είπατε κάποια... Σαν μια απλή οικογένεια με μπόλικα πράγματα. Ναι, τίποτα το ασυνήθιστο. Δηλαδή, ευχάριστοι άνθρωποι, απλοί άνθρωποι. Πολύ ωραία. Μόνο ότι δεν είμαι και ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είναι ευγενέστατος κύριος. Είχαν αφήσει και κάποια πράγματα που δεν ήθελαν να πάνε στο διαμέρισμα. Δύο καναπέδες άφησαν εδώ, αμέσως πήρε ο κόσμος. Άφησε δύο καναπέδες έξω. Οι καναπέδες δεν χωρούσαν, φαίνεται, οι παλιοί δεν ξέρω, τους πήραν αμέσως ο κόσμος. Δεν. Αλλά χαιρόμαστε όλοι που είναι στη γειτονιά μας. Ανεβάζει το πρεστίζ τη γειτονιά, κακά τα ψέματα. Τη δεύτερη Κυριακή που ήρθε. Είχε πάλι ένα φορτηγό, πάλι έκτισε δύο ώρες ο δρόμος. Και έφερε συμπληρωματικά πράγματα, πάλι με γερανός. Αυτό το σπίτι, κύριε Νίκο, είναι μεγάλο, το έχετε δει εσείς? Όχι, αλλά ήξερα, έμενε και η κυρία Υψηλάντη προ 10-12 χρόνια, με τον κύριο Αργυρό. Είναι καλό σπίτι, είναι δύο διαμερίσματα, έχουν ενωθεί, είναι πολύ καλό σπίτι, τέταρτος όροφος. Είναι κοντά το μετρό, έχει πάρκινγκ από κάτω, είναι καλή γειτονιά. Οι αξίες των ακινήτων εδώ είναι υψηλές? Εδώ ήταν πολύ ψηλές γιατί μόλις έγινε το μετρό, είμαστε το μετρό δίπλα. Είχε ανέβει πολύ η τιμή, τώρα όμως έπεσε στο 50%. Και τα ενίκια πόσο περίπου θα μπορούσε να πληρώνει εδώ, κύριε Σπαρουφάκη? Τα μεγάλα διαμερίσματα δύσκολα, πολύ δύσκολα ενοικιάζονται. Αλλά οι γκαρσονιέρες είχαν φτάσει 300-350 ευρώ, 25 τετραγωνικά γκαρσονιέρα. Τώρα πήγαν στη μισή τιμή. Και αυτό το σπίτι, 80 τετραγωνικά, πόσο θα μπορούσε να ενοικιαστεί? Τα μεγάλα σπίτια δύσκολα ενοικιάζονται εδώ. Γιατί συνήθως αυτοί που έχουν λεφτά πάνε σε πιο βόρεια προάστια ή νότια προάστια. Και δύσκολα ενοικιάζονται, γι' αυτό πέφτει η τιμή τους. Δηλαδή γύρω στα 800 που ακούμε ότι ενοίκιασε, καλά είναι.